Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για τη μετατροπή της πόλης μας σε πολεμικό ορμητήριο. Η Λάρισα, μια πόλη του κάμπου στη μέση της Ελλάδας, αναβαθμίζεται όλο και περισσότερο για τη συμμετοχή της σε πολέμους μίλια μακριά, με απρόβλεπτες συνέπειες αν αυτοί οι πόλεμοι γενικευτούν. Στη μια άκρη, το αεροδρόμιο της 110 πτέρυγας μάχης λειτουργεί πλέον ως νατοϊκή βάση, με τους Αμερικανούς να έχουν επενδύσει εκατομμύρια δολάρια για υπόστεγα εγκαταστάσεις για το προσωπικό τους, με τα κατασκοπευτικά drones αλλά και άλλα αεροχήματα, κυρίως για τις ανάγκες του πολέμου στην Ουκρανία. Στην άλλη άκρη, στην πρώτη στρατιά, εδώ δηλαδή, εδρεύει το ελληνικό στρατηγείο επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και προσεφέρθη από την ελληνική κυβέρνηση ώστε να αναλάβει το συντονισμό της επιχείρησης στην κρίση της Ερυθράς Θάλασσας με πρόσχημα τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας σε μια ζώνη όπου μένονται οι συγκρούσεις με τους Χούθη της Ιεμένης και άλλες δυνάμεις. Ορίστηκε ήδη ο Έλληνας διοικητής της επιχείρησης, ενώ έχουν αφιχθεί αξιωματούχοι και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το θέατρο επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα στενά του ΠΑΠ, ΑΛΜΑΝΤΑΠ και τα στενά του ΟΡΜΟΥΣ, καθώς και τα διεθνή ύδατα στην Ερυθρά Θάλασσα, στον κόλπο του Άντεν, στην Αραβική Θάλασσα, στον κόλπο του Ομάν και τον Περσικό κόλπο. Αυτή η επιχείρηση ονομάστηκε Ασπίδες και στην πραγματικότητα γίνεται για τα συμφέροντα των εφοπλιστών, για τους ανταγωνισμούς του κεφαλαίου, για τις πηγές και τους διάβλους ενέργειας και διαμετακόμισης. Ήδη η φρεγάτα Ύδρα είναι έτοιμη να αποπλέψει και στη συνέχεια η φρεγάτα Ψαρά. Είναι ασύστολο ψέμα ότι όλα αυτά γίνονται για την άμυνα και την ασφάλεια της πατρίδας μας. Τι δουλειά έχουν οι Έλληνες ένστολοι 3.500 μίλια μακριά? Ποιες αξίες και ποια ιδανικά υπερασπίζονται? Από ποιον κινδυνεύουμε? Από πότε οι στρατευμένοι μας έγιναν οι σεκιουριτάδες των εφοπλιστών? Πόσες και ποιες οικογένειες θα κλάψουν τα παιδιά τους σε όλες αυτές τις εμπλοκές? Και ποιος ρώτησε ή έστω ενημέρωσε τους περίπου 200.000 κατοίκους της Λάρισσας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν όλες αυτές οι πολεμικές επιχειρήσεις στην ασφάλειά τους και στη ζωή τους? Ποιος αγνοεί ότι οι πόλεμοι έχουν στοιχήσει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, εκατομμύρια διωγμένους πρόσφυγες και μετανάστες? Και πού βρίσκονται όλα αυτά τα δισεκατομμύρια για τους εξοπλισμούς και τις νατοικές δαπάνες, όταν για τους αγρότες ξύνουν τον πάτο του βαρελιού, όταν δεν υπάρχει φράγκο για την παιδεία, την υγεία, μισθούς και συντάξεις, για την αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιπυρική θωράκιση της χώρας? Φίλες και φίλοι, αυτό το σύριαλ της κλιμάκωσης της ελληνικής εμπλοκής στους πολεμικούς σχεδιασμούς και πολέμους των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ουκρανία και στην Ιεμένη πρέπει να σταματήσει πριν θρηνήσουμε θύματα. Δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μας. Αντίθετα, μετατρέπει την Ελλάδα σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο και στοχοποιεί τον ελληνικό λαό. Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η ελληνική εμπλοκή, να μην σταλεί φρεγάτα και προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Ερυθρά Θάλασσα και σε κάθε άλλη αποστολή εκτός συνόρων, να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοικές βάσεις και υποδομές, να φύγουν όλοι οι Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από την πόλη μας. Είναι ανεπιθύμητοι.